Καλημέρα, τι κάνετε? Καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βλογκάκι. Λοιπόν, ξεκινάω το vlog μου σήμερα πρωί. Βγήκα τρέχοντας μέχρι το σχολείο, γιατί ο Βασίλης χθες είχε φτιάξει ένα όργανο μουσικής και το ξέχασα στο σπίτι, οπότε αναγκαστικά λέω να το πάω, γιατί μετά θα ακούω γρίνια. Βέβαια είναι αλήθεια ότι ούτως ή άλλως θα πήγαινα, γιατί μόλις έφτασα τώρα εκεί έξω από το σχολείο, χτυπούσε το τηλέφωνο μου. Ο Βασίλης μου έπαιρνε τηλέφωνο να το φέρω. Οπότε καλά που πήγα. Έχω κάνει το πρωί μοντάζ στο βλογκάκι μου. Πάω τώρα γιατί έχω να κάνω και ένα βλογκάκι της Τόνιας. Επίσης να μαζέψω, να κάνω κάποιες δουλίτσες. Σήμερα έχουμε και λαϊκή, αλλά δεν νομίζω να προλάβω να πάω. Έχω κάτι χρόνια να πάω στη λαϊκή να ψωνίσω εγώ. Μισό λεπτάκι να περάσω τον δρόμο. Λοιπόν, οπότε όπως σας είπα, σήμερα ο Βασίλης έχει αγώνα και θέλω να πάω, αλλά δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, γιατί η Τόνια έχει γαλλικά και αν θα βρούμε κάποιος να την πάει, καλώς, αλλιώς θα μείνω εγώ σπίτι να την πάω εγώ στα γαλλικά, γιατί δεν είναι λίγο δύσκολο. Οπότε αυτά το πρόγραμμα, πάω να μαζέψω κρεβάτια, να στρώσω, να κάνω, να βάλω κανένα πλυντήριο, γιατί έχει ωραία μέρα. Παρόλο που κάνει κρύο, αλλά έχει ήλιο, βλέπω. Βγήκε. Οπότε αυτά, πάμε και τα λέμε λίγο αργότερα. Ξεκινάει η μέρα μας σήμερα δυναμικά και ωραία. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, μια χαρά. Λοιπόν, μόλις τελείωσα με τα βίντεο. Βασικά έχω βάλει, το δικό μου το έχω δημοσιεύσει, τη Τόνια έχω βάλει να γίνεται export και τώρα πρέπει να ξεκινήσω να κάνω, έχω λίγο χρόνο, μια ώρα νομίζω, η ώρα πρέπει να είναι 11.30, οπότε έχω μια μισή ωρίτσα να μαζέψω λίγο το σπίτι, επίσης πρέπει να μαζέψω τη στάχτη, χτες είχαμε βάλει τζάκι ανάψει, οπότε έχω ανοίξει και κρυώνω τόσο πολύ, έχω μαλανιάσει. Δεν ξέρω, να βάλω μια ρόμπα πάνω μου, γιατί έχω τα παράθυρα ανοιχτά, γιατί έχει ωραία μέρα έξω, σας είπα. Πρόβλημα που εντάξει, δεν έχει ζέστη, αλλά έχει ήλιο, οπότε πάω να βάλω και κανένα πλυντήριο να μαζέψω, να βάλω σκούπα λίγο όσο προλάβω. Και αυτά, τρέχω. Δεν θέλω, αλλά πρέπει να κάνω. Δεν θέλω να κάτσω λίγο έτσι, να χαλαρώσω, να μην κάνω τίποτα, γιατί όλη την ώρα κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς, παρόλο που κάθισε μέσα στο σπίτι, εντάξει, οι μανούλες που είναι στο σπίτι ξέρουν, όταν κάθισε σπίτι, δεν ξέρω, εγώ ποτέ δεν κάθομαι έτσι χωρίς να κάνω κάτι. Πάω στη κουζίνα και στον δρόμο όλο και κάτι θα κάνω άλλο. Πάω στη κρεβατοκάμερα, στον δρόμο θα μπω και στο μπάνιο, να κάτι θα, όλο και κάτι θα βρω να κάνω. Οπότε αυτά, φεύγω. Και όπως είπα, ό,τι άλλο σήμερα έχουμε, εδώ μαζί κάποιος μου γράφει στο Instagram. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα και τα λέμε μετά. Αχ, μόλις μου χτύπησε courier, έχει έρθει ένα δέμα για τη Τόνια. Εντάξει, δεν το ανοίγω, θα το ανοίξει η Τόνια. Της αρέσει να ανοίγει δέματα. Τεράστια σακούλα. Λοιπόν, έχω φτιάξει ζύμη πάλι για τα τσεμπουρέκι, γιατί σας είπα ότι μου έχει περισσέψει κοιμά πολύ, οπότε θα φτιάξω, μόλις φέρω το Βασίλη από το σχολείο, θα φτιάξω εταιρές πολύ στα παιδιά, επίσης θα φτιάξω κανένα δύο με παστορμά ακόμα, γιατί η Τόνια τρελάθηκε, της άρεσε, αλλά θέλει να το φάει εκείνη τη στιγμή όταν το τηγανίζω, ξέρετε, είναι τραγανό το φύλλο, οπότε μια χαρά, θα την αφήσω έτσι τη ζύμη να μείνει για κανένα μισάωρο, μπορεί και παραπάνω, δεν με πειράζει. Οπότε μετά όταν θα γυρίσω θα τη φτιάξω, μια χαρά. Εν τω μεταξύ εγώ τώρα κάνοντας δουλίτσες πίνασα, γιατί δεν έχω φάει τίποτα για πρωινό, κάτι σογοφρέτες έτσι τρεις, δεν ξέρω πόσες πήρα, σηκωτάκι με ψωμάκι, θα κάτσω εδώ πάλι στο υπολογιστή γιατί έχω και άλλη δουλειά, σκοτάδι έχω, δεν άναψα το φως και θα φάω ταυτόχρονα μέχρι που η ώρα είναι 12.30, έχω μισή ωρίτσα ακόμα και αν τελειώσω εδώ μετά θα πάω να στρώσω τα κρεβάτια, δεν τα έχω στρώσει, έχω πλύνει κάτι πιάτα, έχω μαζέψει, έχω βάλει πλυντήριο, έχω μάζεψα τη στάχτη από το τζάκι, μάζεψα το σαλόνι λίγο, οπότε περνάει η ώρα τόσο γρήγορα, δεν προλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, οπότε κλείνω τώρα, θα φάω, θα κάνω τη φωτογραφία για το βίντεο της Τόνιας. Το δικό μου βίντεο, όπως είπα, βγήκε μια χαρά, τέλεια. Λοιπόν, πήρα τον μπυλακουλίνι μου, να το γοράκι μου, γεια σου. Γεια. Γιο. Νευρίασε, γιατί έχει ένα αγόρι στη τάξη που μιλάει άσχημα και νευριάζει ο Βασιλάκης. Δεν μιλάει μόνο άσχημα.
Ο Βασίλης θα φάει τώρα για μεσημεριανό. Μας έχει δώσει χτες η γιαγιά μας κρυφαράκι με κοτοπουλάκι. Έχει και εδώ και τη Τόνια. Μέχρι που εγώ θα φτιάξω τα τσιμπουράκια. Δεν ξέρω αν θα θέλουν τώρα να φάνε ή μετά. Απλά να τα φτιάξω, να προλάβω. Έχω μία μισή ώρα μόνο για να προλάβω. Γιατί μετά, όπως είπα, θα φύγουμε. Και η Τόνια θα την πάρει. Επίσης έχουμε αποφασίσει ότι η Τόνια θα πάει, θα έρθει ο Νίκος με τη γιαγιά να τους πάρει, να την πάρουν σπίτι τους και μετά θα τη φέρει τη Τόνια στα αγγλικά, οπότε στα γαλλικά βασικά σήμερα έχει το ένιχος λεπτά κάπου να σας βάλω, οπότε θα μπορέσω εγώ να πάω με τον Ανδρέα, με τον Βασίλη, να δω τον αγώνα, δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει ο αγώνας, γιατί λέει ο Βασίλης ότι θα είναι λίγα παιδάκια, είναι και μακριά, είναι και η ώρα τέτοια, οπότε λίγο δύσκολο, θα δούμε. Λοιπόν, οπότε σας αφήνω, βάζω στο Βασίλη να φάει και ξεκινάω να φτιάχνω τα άλλα, να τα τηγανίσω για να τελειώσω γρήγορα. Και ό,τι άλλο έχουμε εδώ μαζί σας. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. Λοιπόν, βγήκαμε από το σπίτι επιτέλους, πρόλαβα εγώ όλα, εντάξει όλα αυτά που ήθελα, τηγάνισα, επίσης γύρισε η Τόνια γιατί την έστειλα πίσω πάλι, έφυγε. Πίσω στο σχολείο. Ναι, όχι, εντάξει η Τόνια είχε πάει και βόλτα, μου ζήτησε μαμά, εγώ της λέω μόνο μέχρι τις 2.30, οκ. Άργησε 5 λεπτάκια το κορίτσι μου και μετά έτρεχε. Της έδωσα 3 τσιμπουρέκι μαζί της, έδωσα και στη γιαγιά τσιμπουρέκι, φάγαμε και εμείς. Έχουν μείνει με παστορμάτα, με παστορμάτα έχω τηγανίσει τελευταία, οπότε δεν τα έχουμε φάει. Έφαγες εσύ με παστορμά, όχι. Θα τα φάμε μετά, μια χαρά. Βασίλη, μετά τον αγώνα, αν θα έχει αγώνα, θα πεινάς. Εγώ έκανα λίγο μπουκλές στα μαλλιά μου. Και εγώ. Και εσύ. Φαίνεται. Ναι, πότε πρόλαβες εσύ να κάνεις μπουκλίτσες. Στην δουλειά έκανα. Α, στην δουλειά έκανες μπουκλές, ναι, μάλιστα. Έτοιμος. Μπράβο, πολύ ωραίες. Πάνε οι μπουκλές, τι λέτε. Δεν του πάνε. Χτυπάει και ο ήλιος και δεν φαίνεται. Σκία κάνει εκεί. Δεν φαίνονται οι μπουκλές σου, παιδί μου. Πω τζάμπα δουλειά, Τόση προσπάθεια που έχει κάνει ο άντρας μου. Λοιπόν, οπότε φεύγουμε. Δεν θα τραβάω στον δρόμο. Μπορεί να σας τραβήξω τον δρόμο να σας το δείχνω, αλλά όχι εμάς, γιατί θα έχουμε ένα αγοράκι που θα πάρουμε μαζί εμάς. Γιατί οι γονείς δεν μπορούν και όπως κατάλαβα από τον Βασίλη, πολλοί γονείς δεν θα μπορέσουν να πάνε τα παιδιά τους στον αγώνα, γιατί είναι και τέτοια ώρα και Παρασκευή και μακριά και όλα. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, θα δούμε. Οπότε αυτά. Καλό μας ταξίδι. Και καλή επιτυχία, Μπιλ. Τι λέμε. Τι λέμε όταν μας λένε καλή. Μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σήμερα στον αγώνα, γιατί στους δρόμους γίνεται αυτό εδώ το κόλαση. Κότου κόλαση. Γίνεται κόλαση, ναι. Ρε φίλε, αυτός ο Μητρίτσας όμως μου σπάει τα νεύρα. Άντε μου. Είμαστε Μητρίτσα, το γεράφτα. Oh, I just wanna love.
Λοιπόν, εδώ είμαστε σε μεγάλη αγωνία. Έλα, έλα, και κάνω. Μπράβο, κύριε. Μίτσο, Μίτσο, Μίτσο. Και πάμε, πάμε, Δημήτρη. Ποτέ δεν σκεφτόμουν ότι θα έχετε κάγχος ή αποδόσεις. Ωραία, ο Δημήτρης την μπάλα. Πάρε, Δημήτρη, την μπάλα. Μίτσο, δες τις επιλογές σου και πάρε απόφαση. Αν θέλεις, μπορείς και να εκτελέσεις. Αν θέλεις, μπορείς και να εκτελέσεις. Πάρε απόφαση. Είναι ο προπονητής από την άλλη ομάδα. Καλά. Μπράβο, ρε. Μπράβο, 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 μπράβο. Η δική μας ομάδα, βολεϊμπόλ. Καλώς. Φωνάζει τόσο πολύ, είναι παράδεκτος. Είναι, δεν ξέρω. Τώρα, αν θα ακούτε πώς φωνάζει, τώρα δεν φωνάζει τόσο. Πριν φώναζε τόσο πολύ, ούρλεζε. Δεν ξέρω, είναι τα παιδιά τα καημένα φοβούνται. Όχι, 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 όχι. Όχι. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Πάμε, πάμε. Πάμε out. Όχι. Λοιπόν, τελειώσαμε τον αγώνα και τώρα πάμε σπίτι. Χάσαν τα αγόρια μου, δεν πειράζει, πάντως ήταν φοβεροί, ε. Αγοράκια, ήσασταν τέλειοι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία πόσο, πάντως ήταν πάρα πολύ καλή. Τα άλλα τα παιδιά από την άλλη ομάδα ήταν πολύ τρομαγμένοι να τους φωνάζει. Αυτό ήταν το κάτι, δεν έχω ξανακούσει εγώ κάτι τέτοιο. Θυμάμαι που μου έλεγε μια μαμά, η Τζόρτζα, θυμάσαι για τον Θοντορή που μου έλεγε, λέει ο προπονητής, ο προηγούμενος που ήταν, λέει, φώναζε πάρα πολύ. Λέει, σαν να είναι, τι είναι αυτό, το πάσχα και άλλαξαν, πήγαν σε άλλο. Πού τα άκουγε αυτό να φωνάζει. Φώναζε. Ο άλλος ήταν χειρότερος. Τόσο πολύ καλά. Δεν είναι παρά. Τα παιδάκια ήταν έτσι. Ήταν καλά. Αναγκαστικά. Ήταν καλά. Να κάνει μια στραβή πάσα ή κάτι. Καλά. Τι του έκανε. Τι πω. Ο δικός μας είναι φοβερός. Είναι πολύ γλυκούλης. Θα κάνει και αγκαλίτσα στα παιδάκια. Όταν χρειάζεται φωνάζει. Αλλά φωνάζει φυσιολογικά. Δεν φωνάζει υπερβολικά. Δεν ξέρω. Εντάξει. Από τη μία να πεις να είναι καλό ή να μην είναι, ξέρετε. Απ' την άλλη είναι. Τέλος πάντων. Δεν σε πας, αλλιώς μου σπας τα μούτρα. Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Τι πάσα ήταν αυτή, ποιο πόντι. Οπότε αυτά. Ναι, ο τύπος είναι. Ναι, ήταν, σας λέω, εγώ από την αρχή που το άκουγα, εγώ νόμιζα ότι η θέση του δεν είναι εδώ. Η θέση του είναι αλλού. Το έλεγε, του μιλούσε και ο διαιτητής, το έλεγε, coach ήρεμα. Ναι. Ναι, ναι, ήταν πραγματικά, νόμιζα λίγο να πάθει κάτι τώρα ο άνθρωπος να το μαζέψουν από εκεί. Εγώ το διαιτητή πάντα στο συμπάθει. Ναι, καλός. Ναι, καλός ήταν, πολύ καλός και ο προηγούμενος δεν ήταν έτσι που παίζανε στο ψυχικό, ήταν λίγο πιο αδιάφορος. Αυτός ήταν νέος, ήταν πολύ καλός με τα παιδάκια, κοίταγε τα κορδόνια, σταματούσε και ήταν φοβερός. Και με τις δύο ομάδες, πολύ καλός ήταν, ναι. Λοιπόν, οπότε τώρα πάμε σπίτι, τα αγόρια θέλουν να πάνε σπίτι μας να παίξουν, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Το μόνο κακό, δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε σπίτι, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Λίγο πίσω ήδη. Ναι, ναι, συγγνώμη, χαμό στην Εθνική. Και όταν ερχόμασταν, προς τα εκεί πάει καλά, προς τα εδώ ήταν σταματημένοι όλοι και τώρα πάλι το ίδιο. Εντάξει, ενοχλώ. Όχι, πω. Love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Λοιπόν, φτάσαμε μετά από 40 λεπτάκια. Πόσο ήμασταν στον δρόμο, νομίζω, ναι, 40 λεπτάκια. Είχε πολύ κίνηση, αλλά εντάξει, ευτυχώς προχωράγαμε, αλλά σιγά σιγά, κουτσου. Λοιπόν, έχει έρθει και το αγοράκι σε εμάς, οπότε θα έχουμε παρέα τώρα, θα παίξουν τα αγόρια. Τον είναι στα γαλλικά, μια χαρά. Ωραία, ναι, όλα τέλεια. Ακούτε, γελάνε, έχουν πλάκα, καλά τι λένε, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ταΐσαμε τα παιδιά μας, τα αγόρια. Ζήτησε να τους παραγγείλουμε πίτσες, οπότε πήραμε δύο πίτσες. Η μία μαργαρίτα, το αγοράκι έτρωγε μαργαρίτα και ο Βασίλης τρώει πιπερόνι, ένα αγαπημένο του. Πίτσα. Το παιδί έφαγε όλη, ο Βασίλης ούτε μισή.
Πώς έφαγε, πώς... Μισή τέσσερα κομμάτια το αγοράκι, έφαγε 8 κομματάκια μαργαρίτα. Μπράβο του. Μια χαρά τρώνε παιδιά. Υπάρχουν παιδάκια που τρώνε πολύ. Τα δικά μας τα παιδάκια δεν είναι το πολύ φαγητού. Η Τόνια εντάξει τρώει καλά. Ο Βασίλης τώρα τελευταία πολύ χάλια. Εκεί που έτρωγε μικρός καλά, τώρα δύσκολα. Λοιπόν, παίζουν. Η Τόνια είναι ακόμα στα γαλλικά. Εμείς ανάψαμε το τζάκι. Καθόμαστε εδώ, είναι τόσο ωραία που χαλαρώσαμε και οι δύο. Κοιτάξτε εδώ, χαλάρωση. Δεν υπάρχει καλύτερη. Ο ένας εκεί, ο άλλος εδώ, ο τρίτος κάτω ζεσταίνεται. Να μάει, μια χαρά. Τα αγόρια μέσα στο ντομάτι. Τέλεια. Ακού γέλο. Ακούς? Μου τρελαίνει αυτό το γέλο, παιδιά. Πω, πω, πω. Καλά, πόσο κολλητικό είναι αυτό το παιδικό το γέλο. Ο Βασίλης πολλές φορές από μωρό, η Τόνια δεν είχε τόσο κολλητικό γέλιο. Η Τόνια δεν είχε τόσο κολλητικό γέλιο. Όταν ήταν μωρό, θυμάσαι, ήταν πόσο η Τόνια. 5 μηνών, ούτε καν, δεν ήταν. Α, όχι, ήτανε. Ήταν μικρή, δεν ήταν, στεκόταν καλά όρθια. Και εμείς με τον Ανδρέα καθόμασταν στο πάτωμα και παίξαμε με την μπάλα. Πετάγαμε ο ένας τον άλλο μια μπαλίτσα μέσα στο σπίτι. Και αυτή γελούσε. Ο Βασίλης, αυτός όταν αρχίζει να γελάει, έχει ένα τόσο κολλητικό γέλιο, πολύ ωραίο γέλιο, πολύ έτσι. Εχθές το βράδυ κάτι είπε ο Ανδρέας, καλά, γέλιο που έχουμε ρίξει όλοι. Αυτός ήταν ξαπλωμένος ήδη στο κρεβάτι του, όταν άρχισε να γελάει, δε, μπορούσαμε όλοι, και η Τόνια και ο Ανδρέας και όλοι. Και έχει πολύ ωραίο γέλιο ο Βασίλης. Τώρα κάτι γέλασε και δεν ξέρω τι λένε, τι χαζομάρες τα αγόρια, αλλά περνάνε πολύ ωραία. Μπράβο, το σπουδάει τον αγώνα. Μια χαρά. Το κακό, ξέρετε τι είναι, ότι εκεί στην άλλη ομάδα ήταν και εκεί η Μπιλ. Ναι, ναι, και λίγο δεν το σκέφτηκες εσύ. Και εγώ λέω, αφού κατάλαβε, και φώναζε Μπιλ, Μπιλ, πήγε να πάσα, Μπιλ, γκο. Και νόμιζα ότι σε αυτό φωνάζει. Πω, πω, Παναγία μου, τι ήταν αυτό, σε λέω, αλλά εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, τώρα δεν είναι το να νικήσουν ή να χάσουν. Εντάξει, όταν είναι εκεί το πήρε. Τώρα μαθαίνω, μαθαίνω, αλλά το πήρε πολύ σοβαρά ο άλλος. Με τα λάθη, με κάθε λάθος που κάναν τα παιδιά, τους φωνάζανε τόσο πολύ. Τους φώναζε βασικά ένας ήταν. Ήταν εκεί ένας γιατρός που είχε έρθει απ' έξω. Είχε έρθει γιατρός, ξέρετε γιατί. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί πάντα στους αγώνες. Από την Ομοσπονδία είναι. Ναι, από την Ομοσπονδία έρχεται γιατρός. Και λέει, τι είναι αυτός, πω, ο δικός μας ο προπονητής. Λοιπόν, συνδέομαι πάλι μαζί σας, η ώρα είναι 12 παρά. Καθόμασταν πολύ ωραία, γιατί είχε έρθει και η αδελφή μου, με το Βιτάλη, με το γαμπρό μου. Καθίσαμε πόσες ώρες, 2-3 ωρίτσες, φύγανε, έφυγε και το παιδάκι που ήταν με το Βασίλη, μετά έφυγε και η αδελφή μου. Οπότε, λέω, να κλείσω το βλογκάκι, πάμε για ύπνο. Κουράστηκαν τα παιδιά, σήμερα η Τόνια τελείωσε αργά τα γαλλικά, ο Βασίλης μετά το σχολείο, μετά τον αγώνα, ξέρετε, μετά έπαιζε με το παιδάκι, οπότε είναι full στην ένταση, full ενέργεια. Πάμε να τους βάλουμε για ύπνο. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι, bye bye!